σήμερα. Ξεκινάω να πάω Πευκοχώρη. Είναι η οικογένεια εκεί πέρα από την προηγούμενη μέρα. Εγώ λόγω δουλειάς δεν μπόρεσα να πάω και πάω να τους βρω σήμερα. Και με την ευκαιρία θα κάνω και ένα ψαρεματάκι σύντομο στο Γλαρόκαβο. Το αμάξι είναι ήδη φορτωμένο από την προηγούμενη φορά. Δεν το ξεφόρτωσα καθόλου, βαριόμουνα. Και τώρα πάω στο fishing spot, στο φίλο Νίκο, στη Θέρμη να πάρω δολώματα. Το μαγαζί του Νίκου βρίσκεται στη Θέρμη, στην Ταβάκη 1. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος. Με τον Νίκο γνωριστήκαμε μέσω μιας συνάντησης που θα γινότανε με την ομάδα Ψάρεμα η Απόλυτη Ελευθερία για το χαμόγελο του παιδιού. Ο άνθρωπος, χωρίς να με ξέρει, προσφέρθηκε κατευθείαν να δώσει κάποια δωράκια. Και από τότε τον προτιμάμε. Όπως είπαμε, βρίσκεται στη Θέρμη, στην Ταβάκη 1. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τον βρείτε. Και είναι ένας όμορφος και ζεστός χώρος. Φτάσαμε στον Νίκο. Καλώς το φίλο μας τη Σάββα. Λοιπόν, τι έχουμε? Μαύρο διπλό έχουμε, τι άλλο έχουμε φίλε? Μαύρο διπλό έχουμε, μονοδόλια. Μονοδόλι 10. Και ακροβάτι δεν είπαμε? Ναι. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Μαγαλάκι που είναι special. Μπουκίτσες. Και ένα ακροβάτι και είμαστε κομπλέ. Για σήμερα. Ωραία. Αυτά. Φορτώσαμε και τα δολώματα, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Φεύγουμε καρφί για Πευκοχώρη. Θα περάσουμε βασικά από Πευκοχώρη και θα φτάσουμε Γλαρόκαβο, δεν σταματάω Πευκοχώρη καθόλου. Έχουμε φτάσει στην κρυοπηγή, κάναμε μία στάση να πάρουμε τσιγάρα, γιατί μετά δεν θα βρίσκαμε. Στο Γλαρόκαβο μέναμε. Η κίνηση στους δρόμους ήταν εμφανής πιο χαλαρή. Σταμάτα εσύ. Γενικά αυτό με το κορώνα τους έχει σκίσει τους χαλκιδικιώτες. Τώρα να είναι τέλη Ιουλίου και να μην βλέπεις ψυχή στο δρόμο είναι υπόθεση. Δεν είχε ούτε τουρίστες, γιατί όταν πηγαίναμε πάντα προς Πευκοχώρη, όταν περνούσαμε από Καλυθέα, γινόταν χαμός στο δρόμο από τουρίστες αδέσποτους που πηγαίναν για μπάνιο. Τώρα δεν έχει παιδιά πραγματικά τίποτα. Θα δούμε τώρα στην παραλία τι θα γίνει, αν έχει κόσμο να κάνει μπάνιο ή όχι. Αν και δεν νομίζω, θα είναι και εκεί πέρα χαλαρά και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Απέχουμε γύρω στα 15 χιλιόμετρα ακόμα από το Πευκοχώρη και μετά για το Γλαρόκαβο πρέπει να είναι ακόμα 4-5, να θυμάμαι καλά. Έχω φτάσει στο μέρος. Τελικά εκεί πέρα που ψάρευα παλιότερα είχε ένα beach bar και έχει κάτι ομπρέλες, κάνα αυτά χρόνια. Και είχε εξελιχθεί το μέρος και είχε και κόσμο αρκετό. Είναι κάπου εκεί. Τις ομπρέλες που φαίνεται. Εντάξει, τώρα είσαι εδώ πέρα. Έχει χώρο, κόσμο δεν έχει. Ό,τι κάνουμε σε αυτό το μέρος. Το αμάξι είναι κοντά. Πάμε να στήσουμε.
Δείχνει να υπάρχει ζωή, παιδιά. Μόλις το πέταξα και βγήκε αυτό εδώ πέρα το μελαλούρι. Αρκετά καλό σε μέγεθος. Έφαγε σε τσουτσούνι. Και ακόμα δεν έχω προλάβει να πετάξω τα καλάμια μέσα. 5-6 καλάμια είναι και δεν έχω προλάβει. Τσίπησε κιόλας. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Μόλις τα ρίξα όλα, το μέρος δείχνει να έχει ζωή. Αλλά δείχνει να τρώνε μόνο σε τσουτσούνι. Γιατί κατεβάσματα καλά πήραν μόνο αυτά τα δύο. Τα καλάμια που τα φοράω τσουτσούνι πάνω. Το άλλο από εκεί πέρα έχω μαύρο. Και σε εκείνα εκεί πέρα τα δύο έχω ακροβάτη τα τελευταία. Άλλα σημεία ζωής μόνο το τσουτσούνι μέχρι τώρα. Ο ήλιος έχει κρυφτεί, ευτυχώς, δεν θα μας κάψει. Δεν έχω και την ομπρέλα μαζί. Πάλι τσιγκές παίρνει. Να το έχουμε. Κουνιέται το κόμπρα. Φωνάζει. Δώσε μας ακόμα μια καλή. Να το πάρουμε στα χέρια. Ίσως να είναι πάνω. Πόση λεμαργία πια έχουν αυτά τα μικρούτσικα. Εντάξει, εδώ ένα μελανουράκι. Πόσο μικρό είναι. Δεν σώθηκε, ψόφισε. Τότε και μέσα να το πετάξουμε, τζάμπα θα πάει. Και δείτε τώρα στο άλλο καλάμι. Έχει πιαστεί ένα μικρό περκάκι. Αλλά αυτό θα σωθεί. Δεν παθαίνουν τίποτα. Δεν ψοφάνε εύκολα. Πάμε για απελευθέρωση. Άρχισε να δουλεύει και το μαύρο. Μόλις βγήκε μια τσιπουρίτσα. Καλή είναι, γύρω στα 300 γραμμάρια. 350 εκεί. Συνεχίζουμε. Και εδώ πέρα βλέπουμε τους μαλάκες της ημέρας. Είναι 5 χιλιόμετρα παραλία και έχουν έρθει μπάνια να κάνουν εδώ πέρα. Και έχει φέρει και όλη την οικογένεια μαζί. Τι να τους πεις. 200 άρια βαρύδιο και βολές στο κεφάλι, μόνο έτσι. Άλλη μια πέρκα βγήκε. Αυτή τη φορά είναι καλή σήμερα, αυτή είναι μεγάλη. Αλλά λογικά σιγά σιγά θα εξαφανιστούν και θα βγουν αυτά που ψάχνουμε. Μουρμούρες, τσιπούρες. Γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα. Έχουνε φύγει η οικογένεια που ήταν εκεί πέρα και θα ρεμίσουν κιόλας λίγο τα νερά τώρα. Έχει βγει άλλη μια μουρμούρα, η πρώτη βασικά, όχι άλλη μια. Αυτή είναι μουλαράκι, είναι καλή. Άρχισε να δουλεύει το μαύρο, ευτυχώς έχω αρκετό από αυτό. Έχει κόψει το τσουτσούνι, δεν δίνει άλλους ζυμπιές και ο ακροβάτης είναι ανύπαρκτος. Τα καλάμια είναι ακούνητα εδώ και λίγη ώρα. Έως πολύ. Έχουν βγει κουνούπια. Οι τσιμπιές έχουν γίνει πολύ λίγες. Και αυτά είναι μικρά σίγουρα γιατί δεν υπάρχουν κατεβάσματα. Θα δούμε μέχρι εκεί που θα πάμε. Είναι 10 η ώρα το βράδυ τώρα. Θα το δούμε ακόμα κάνα 2 ώρο. Από τα 10 τσουτσούνια έχουν μείνει 2. Και ο ακροβάτης με το μαύρο είναι σχεδόν τα μισά. Αυτά είναι τα ψαράκια που βγήκαν μέχρι τώρα. Είναι αρκετά καλά κομμάτια. 2-3. Τα άλλα είναι πιο μικρά. Αυτό ήταν, παιδιά, τα μάζεψα και έφυγα. Οι τσιμπιές κόψανε πάρα πολύ, το βράδυ δεν είχε τίποτα. Τώρα πάω στο Πευκοχώρι να βρω την οικογένεια, περάσουμε οικογενειακά αύριο την ημέρα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, παιδιά, καλά να περνάτε και να προσέχετε.